Ελληνική, γιατί η επόμενη καλεσμένη μας είναι διευθυντικό στέλεχος μαθητικής εικονικής επιχείρησης Junior Achievement Greece και θα μας μεταφέρει την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σήμερα μια γυναίκα που ξεκινάει και θέλει τώρα να ασχοληθεί με το επιχείρημα. Να δούμε λοιπόν τι έχει να μοιραστεί μαζί μας η Αθηνά Λορεντζιάδη. Καλημέρα Αθηνά. Θέλουμε να μας πεις γιατί βρίσκεσαι σήμερα εδώ. Πώς σχετίζεσαι με την ελληνική επιχειρηματικότητα, τι είναι αυτό και τι σημαίνει εικονική επιχείρηση και πώς βρέθηκες στην κορυφή μιας εικονικής επιχείρησης. Βέβαια. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κιόλας για αυτή την πρόσκληση, καθώς είναι μια μοναδική εμπειρία για να μιλήσω για την δική μου επαφή με την ελληνική επιχειρηματικότητα και να ακούσω κιόλας τις σπουδαίες ιστορίες των συνομιλητριών μου. Για μένα όλα ξεκίνησαν όταν παρακολούθησα ένα πρόγραμμα leadership σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια βρέθηκα στον όμιλο νεανικής επιχειρηματικότητας του Λυκείου Κολεγίου Ψυχικού, στον οποίο απέκτησα το ρόλο του CEO στη Δευτέρα Λυκείου. Δημιουργήσαμε την εικονική επιχείρηση Save It, με την οποία συμμετείχαμε στον διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας του Junior Achievement Greece. Καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο βραβείο και στη συνέχεια να βρεβευτούμε και στην Ευρώπη με το βραβείο Excellence in IT της AT&T. Ύστερα από αυτό, εγώ απέκτησα τον τίτλο του Alumni of the Month τον Οκτώβριο από το Junior Achievement Europe. Και βέβαια είχα και την τιμή να συμμετέχω με ομιλήτρια όταν η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε την ένταξη της επιχειρηματικότητας στα σχολεία. Να σε ρωτήσω, στο διαγωνισμό του Junior Achievement συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα, σωστά? Σωστά, από όλη την Ελλάδα. Είναι εικονικές επιχειρήσεις που φτιάχνουν λύκεια. Mm-hmm. Θα μας μιλήσεις λίγο για τη δική σας επιχείρηση. Τι φτιάξατε, τι θέλατε να κάνετε? Εμείς δημιουργήσαμε μία online πλατφόρμα. Όλα ξεκίνησαν από ένα παράδοξο. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν τρόφιμα τα οποία δεν καταναλώνονται και πετιούνται και άνθρωποι που πεινάνε. Συγκεκριμένα, έρευνες δείχνουν ότι στην Ευρώπη κάθε δεύτερη μέρα υπάρχουν 44 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων που δεν καταναλώνονται και πετιούνται. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έχει θέσει ως δεύτερο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης την εξάλληψη της πείνας. Οπότε εμείς αποφασίσαμε να δώσουμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Θεωρήσαμε ότι η πηγή του προβλήματος είναι η ελλειπή της πληροφόρησης και άγνοια που υπάρχει στους καταναλωτές. Επομένως, δημιουργήσαμε μία πλατφόρμα που ενημερώνει τους καταναλωτές για προσφορές σε κοντόλικτα προϊόντα σε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάλογα με την περιοχή που τον ενδιαφέρει, αλλά και το προϊόν που θέλει να αγοράσει και να μάθει τι προσφορές υπάρχουν σε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Αλλά και στη συνέχεια, εμείς εξασφαλίζουμε και το σενάριο όπου αυτά τα προϊόντα δεν αγοράζονται από τους καταναλωτές και μένουν στα ράφια. Οπότε, ήρθαμε σε επαφή με φιλανθρωπικές οργανώσεις όπου μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για τρόφιμα. 5 μέρες λοιπόν πριν τη λήξη αυτών των κοντόλικτων προϊόντων, εμείς έχουμε συμφωνήσει με τα σούπερ μάρκετ να παίρνουμε αυτά τα τρόφιμα και να τα δίνουμε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως η Αποστολή και τον Μπορούμε για να τα μαγειρέψουν και να τα δώσουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Καταπληκτικό. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι η πλατφόρμα μας έχει καταφέρει κάτι το μοναδικό, γιατί έχουμε το 62% της αγοράς μαζί μας. Πείσαμε ανταγωνίστριες εταιρείες νεανικής πώλησης τροφίμων να βρεθούν κάτω από την ίδια πλατφόρμα, πιστέψαν σε εμάς και έτσι γίναμε ένας συνδετικός κρίκος δράσης και ενημέρωσης ενάντια στη σπατάλη τροφίμων με μια business ready ιδέα. Καταπληκτικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε μια τόσο σύνθετη ιδέα που φέρνει κοντά πάρα πολλές δεξιότητες που χρειάζεται να αξιοποιήσεις για να τα καταφέρεις και να την κάνεις πράξη, ποιες ήταν οι δεξιότητες από αυτές που έμαθες ενδεχομένως στο Summer School για το Leadership ή δεξιότητες που είχες καλλιεργήσει ή που χρειάστηκε να καλλιεργήσεις? Ποιες ήταν αυτές που σου φάνηκαν πιο χρήσιμες? Καταρχάς, μέσα από όλη αυτή την εμπειρία μαθαίνει κανείς πρακτικά πράγματα όπως το πώς γράφουμε ένα business plan, πώς λειτουργεί ο κάθε τομέας της επιχείρησης. Εμείς στη δική μας επιχείρηση είχαμε 5 διαφορετικές ομάδες. Είχαμε το marketing, είχαμε το finance, είχαμε το operations μας, το HR, το PR. Αλλά
Και παράλληλα, αυτό ήταν για μένα ειδικά κάτι πολύ δύσκολο, καθώς βρέθηκα να είμαι πρόεδρος σε μια ομάδα με 62 παιδιά και να είμαι κορίτσι της δευτέρας ηλικίου. Να έχω δηλαδή παιδιά και μικρότερα και μεγαλύτερα, πρώτης και τρίτης ηλικίου, αλλά και συμμαθητές μου, τους οποίους έπρεπε να τους πείσω να με ακούν και να πιστεύουν σε μένα. Οπότε, για μένα ήταν, ανέπτυξε έτσι τις δεξιότητες του leader, όπως μου έμαθαν και οι καθηγητές μου, ο κύριος Καρανίτσας και η κυρία Μαρκοπούλου, που διευθύνουν τον όμιλο και μας βοηθούν. Για να είναι κάποιος πρόεδρος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει απαραίτητα και τη θέση του πρόεδρου. Οι πράξεις του είναι αυτές που θα δείξουν την ικανότητά του. Το γεγονός ότι μπορούσα να έχω ένα όραμα, να βλέπω μικρά προβλήματα που έχουμε και οργανώνοντας τα παιδιά σε ομάδες να τα λύνουμε. Το γεγονός ότι με σεβόντουσαν, το γεγονός ότι μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία, όλες αυτές ήταν δεξιότητες που έμαθα, αλλά και μπόρεσα να αναπτύξω μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Καταπληκτικό. Αθηνά, θα μας πεις δύο λόγια για τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα. Τι θα ήθελες να κάνεις, ποιο είναι το όραμά σου τώρα? Τώρα εγώ σπουδάζω διαδικτυακά στο Πανεπιστήμιο Brown. Παράλληλα με τις σπουδές μου βρίσκομαι και στον όμιλο της επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και σε ένα όμιλο που λέγεται Leadership Initiative και μας διδάσκουν περαιτέρω για το τι είναι leadership και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Θα ήθελα πολύ στο μέλλον να έχω τη δική μου startup επιχείρηση, αλλά παρόλα αυτά τη SAVE δεν την έχουμε ακόμα εγκαταλείψει. Παλεύουμε ακόμα να μπορέσουμε να τη δείξουμε σε επενδυτές. Βέβαια, ο κορονοϊός έχει σταθεί ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στα σχέδιά μας. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε και θα τα καταφέρεις με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι και μαζί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και για την ηγεσία και για το πώς είναι να μπαίνεις στην ακαδημαϊκή σου ζωή μέσω της τηλεκπαίδευσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας σήμερα και ανυπομονούμε να δούμε τα επόμενα βήματά σου. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Φανταστική. Ναι, και λέει συνέχεια να μας σώσει. Θα κάτσω πίσω, λέω, δεν με νοιάζει. Το έχουνε. Μα κατά πρώτον θέλει φοβερή ενσυναίσθηση για να φτάσεις να σκεφτείς, να εντοπίσεις το πρόβλημα και μετά να βρεις και τη λύση του και με ένα σπάρο πόσα τριγώνια. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, συγκινούμαι πάρα πολύ να το ακούω αυτό. Αθηνά, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα. Θα περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη. Πριν περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη,